Φυσικά η ιδέα μου ήρθε όταν μιλούσα στο κινητό με μία φίλη μου. Για μία... Εντάξει, να σου πω ότι έχω τη φίλη μου με ένα μέρη τη λένε. Έχει πέσει κιόλα. Πρώτα ρέγγι μουστάκι. Βασικά το τραγούδι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, γιατί μιλούσα στο κινητό με μία φίλη μου και λέγαμε για μία πρώην μου. Και λέω άλλη μια τέτοια να μου τύχει. Θα γίνω γκέι, δεν αντέχω άλλο. Και μας έμεινε η ιδέα. Και ο στίχος του κομματιού. Εν τω μεταξύ, επειδή εκείνη την ώρα ήμουν σε ένα καφενείο και τον καφετζή το λέγανε Βαγγέλη, πιάσαμε και το Βαγγέλη. Και το σύνδεσες λοιπόν, με τη μουσική, πώς ξεκίνησες, γενικά το ήθελες. Ξεκίνησα με τη μουσική. Καλή, από... δεν μένεις εδώ στα Παρόγια, έτσι, αν και καταγωγή. Όχι, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Με τη μουσική πάλι ξεκίνησα το 2000, έτσι, με παροτρύνσεις των γνωστών και των φίλων. Γιατί ήμουνα μες στο χώρο, φυσικά με άλλο επάγγελμα. Και μου λέγανε γιατί δεν τραγουδάς, τραγουδάνε τόσο και τόσο, τραγουδάνε τόσο και τόσο. Και ένα βράδυ πήγαμε σε ένα νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μου έκανε τέτοια εντύπωση δηλαδή αυτό που άκουσα, που λέω αφού τραγουδάνε όλοι αυτοί, πάνε να τραγουδήσω και εγώ ρε παιδιά. Και ξεκίνησα σιγά σιγά να τραγουδάω. Για πλάκα το έκανε στην αρχή. Ναι, για πλάκα το έκανε στην αρχή. Έτσι. Συγκεκριμένα ξεκίνησα σε ένα ρεμπετάδικο που είχα βρεθεί εντελώς τυχαία και είχε αρρωστήσει ο τραγουδιστής. Και τι σου πρότεινα να τραγουδήσει. Ναι, και άκουγα, όχι, ήμουν έξω. Εκείνη την ώρα έμπαινε μέσα στο κομπασιτήριο, πλήρωνα στο ταμείο. Και ήταν ο συγχωρημένο, ο αείμνηστο ο Νικολαίδη ο Απόστολο. Και μιλούσα με τον επιχειρηματία. Τώρα θα κάνουμε μήνυμα από τραγουδιστή. Του λέω, παιδιά, τραγουδιστή θέλετε, ναι, εδώ. Εγώ. Τραγουδά μου λένε. Για μπε, λέει, ένα τραγούδι που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Γιατί ήταν νωρί ακόμα. Ναι. Και έτσι ξεκίνησα. Έπιασα, δεν έχει σπουδάσει, δηλαδή, α πούμε, μουσική και τέτοια, είναι έμφυτο. Σπούδασα πολύ αργότερα, το 2004 πήγα σε οδείο. Ήδη τραγουδούσα 4 χρόνια. Τελείωσα φωνητική αγωγή. Α, ήσουν να... Δεν είσαι δηλαδή αυτό. Δεν θα το σου... Τι, ποιο είναι. Να φτάσει σε ποιον τραγουδιστή, α πούμε. Τώρα το ύφο το οποίο είναι και όλα στα τραγούδια σου είναι και περίεργο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο. Κοίταξε. Κάτι παρόμοιο δηλαδή. Πλέον. Δεν θέλω να μοιάσω σε κάποιον. Προσπαθώ να κάνω κάτι δικό μου έτσι. Δεν υπάρχει λόγο δηλαδή να. Δεν υπάρχει κάποιο τραγουδιστή ο οποίο θαυμάζει και λε ότι. Αν τραγουδάει σε μία πίστα, σου στη Θεσσαλονίκη, θα πάω να τον ακούσω ή μου αρέσει πολύ, η δουλειά του. Ναι. Πολύ υπάρχουν. Ένας από αυτούς είναι ο Αντίπας. Στο πολύ λαϊκό. Στο πολύ λαϊκό, ναι. Λαϊκά τραγουδάς και καλός φίλος. Τραγουδάω να ακούσω. Τραγουδάς. Γενικά όλα. Όχι, συνήθως ή πολύ λαϊκό θα τραγουδάω ή πολύ pop ή αυτό το extreme στυλ που πάμε να περάσουμε τώρα. Αχα, πάρα πολύ ωραία. Και γενικά, ας πούμε. Τώρα, καταρχήν δεν είπαμε τι κάνεις τώρα αυτό το διάστημα που έχεις δουλέψει. Έχω δουλέψει σε πολλά καταστήματα, Θεσσαλονικιά. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως. Όχι, αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη, μόνο στη Θεσσαλονικιά δούλεψα. Α, ναι. Συνήθως δουλεύω ή Αθήνα ή επαρχία. Δεν ξέρω, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν με θέλει. Περισσότερο πού βλέπεις τον κόσμο έτσι πιο. Γενικά έτσι με τα τραγούδια, πιο ανεβασμένο. Κοίταξε, εγώ δεν θα σου πω αυτό το τετριμένο που λένε όλοι συνήθως ότι η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα της διασκέδασης. Είναι ανάλογα την ημέρα. Δεν μπορείς να κρίνεις δηλαδή έναν ολόκληρο πληθυσμό μιας πόλης από. Την Παρασκευή, για παράδειγμα. Στην Αθήνα, πώς ήταν τα πράγματα. Καλά, πολύ καλά. Το κοινό εκεί. Το κοινό, πολύ καλό. Και στην επαρχία κάνεις κάποια. Και δεκτικό, θα έλεγα. Στην επαρχία κάνεις κάποια έξτρα ή πήγες σε μαγαζιά, πηγαίνεις κλπ. Τώρα ξεκινάμε έξτρα από τις 20 Απρίλη. Με και ποιο? Μέχρι το. Μόνος μου. Μόνος σου, κανονικά. Μόνος μου, ναι. Μπράβο σου. Που τα λέω μόνος μου, είμαι επικεφαλής ενός φταμελού σχήματος. Πάρα πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα περιμένεις μελλοντικά σχέδια. Μελλοντικά σχέδια. Του χρόνου δηλαδή, ας πούμε, πού θα είσαι. Έχεις κλείσει κάτι. Όχι, δεν έχω κλείσει κάτι. Αυτό το διάστημα. Δεν προτιμώ τα κλεισίματα της τελευταίας στιγμής, γιατί συνήθως να ζητάς κάτι πολύ πριν δεν γίνεται ποτέ. Ναι. Έτσι είναι, πραγματικά έτσι. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι εκεί που κάνει ο άνθρωπος σχέδια γελάει ο Θεός. Ναι. Γελάει ο Θεός, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε για ακόμη μια φορά στον κόσμο το νέο CD, το οποίο βγαίνει στις 15 Απριλίου με τίτλο Gay OK. Ακριβώς, πολύ καλά τα λέω. 4 τραγούδια λοιπόν από τον Δημήτρη Γαλάνη. Και από την εταιρεία SDM International. SDM International, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε ένα διαφημιστικό και θα ακούσουμε ξανά Δημήτρη Γαλάνη, θα πούμε και άλλα πράγματα και επιστρέφουμε.